Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Γκερμότσης, πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. Υπηρέτησε στα Διοικητικά Δικαστήρια Βόλου ως πρόεδρος πρωτοδικών από το 2013 έως το 2017, όπου και προήχθησε εφέτη. Ο Σπύρος Γκερμότσης, στη θητεία του ως προϊστάμενος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, κατάφερε νικώντας τη γραφειοκρατία να εξυγχρονίσει τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου σε τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και με τις δικές του ενέργειες με συνεχή όχληση στις υπηρεσίες στην Αθήνα, να μεταφέρει σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, με τη δημιουργία νέας αίθουσας συνεδριάσεων αποκλειστικά για διοικητικά δικαστήρια, όπου μέχρι τότε οι συνεδριάσεις γινόταν στα ακροατήρια των πολιτικών δικαστηριών. Έτσι, πλέον η πόλη του Βόλου απέκτησε νέο δικαστικό μέγαρο μόνο από τις άοκνες προσπάθειες ενός ανθρώπου που πίστεψε και πάλεψε απέναντι στη γραφειοκρατία, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 16 Ιουνίου 2017 από τον πρόεδρο του ΣΤΕ Νίκο Σακελαρίου και την ηγεσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δίνοντας τα εύσημα στον Σπύρο Γκερμότση. Ο Σπύρος Γκερμότσης διακρινόταν για το ήθος και τις γνώσεις του. Ήταν κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακά Διοικητικού Δικαίου, Δέλτα Πιθήτα, με άριστα, αλλά και υποψήφιος διδάκτορ Διοικητικού Δικαίου στη νομική Θράκης. Ακόμη συμμετείχε ως εισηγητής στη Σχολή Διοικητικών Δικαστών αλλά και στο Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, που για πρώτη φορά πραγματοποίησε σεμινάριο για τον κώδικα διοικητικής δικονομίας, την αίτηση ακύρωσης αλλά και την καθημερινή πρακτική στα διοικητικά δικαστήρια, βοηθώντας τους δικηγόρους στο δύσκολο αντικείμενο της διοικητικής δικονομίας. Χτυπημένος από την επάρατη νόσο, δεν άντεξε τη μάχη με το θάνατο, δίνοντας αγώνα μέχρι τελευταία ώρα. Αφήνει πίσω του δύο ανήλικα τέκνα. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σύμφωνα με τα μέτρα της πανδημίας. Η τηλεόραση του Άστρα εύχεται συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπήρχε γραφείο Προέδρου Β, γραφείο διασκέψεων δικαστών, να κουμπούσαν τις δικογραφίες κάτω. Οι δικηγόροι πολλές φορές ανέβαιναν στον εξωτερικό διάδρομο της οικοδομής, στην πολυκατοικία δηλαδή. Η πόρτα της εισόδου, θυμάμαι, ήταν μια ξύλινη με έναν απλό γυαλοπίνακα που μπορούσε να πάσα στιγμή να θρηματιστεί και να έχουμε κινδύνους δολιοφθορών, καταστροφών κτλ. Ήταν κακοφωτισμένοι, κακοσυντηρημένοι. Οι γραμματείς, θυμάμαι, βλέπαν το φωταγωγό, ήταν ανήλιο. Αλλά το πιο βασικό ήταν η αίθουσα κρατηρίου. Όταν λοιπόν ανέλαβα διευθύνων πρόεδρο στο δικαστήριο, ζήτησα και πήρα τον φάκελο του κτηρίου, ο οποίος ήταν ένας μικρός σε μέγεθος φάκελος. Εκεί αποκαρδιώθηκα, λέω, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Υπήρχε όμως αίτημα από το 2009, από προηγούμενο πρόεδρο, που ζητούνταν οι χώροι να προσδιοριστούν σε 500 τετραγωνικά, που νομίζω ότι είναι αξιοπρεπής. Επίσης, πάλι από προηγούμενο πρόεδρο, υπήρχε πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που κρινόταν το προηγούμενο κτίριο ως ακατάλληλο. Και πάλι με αίτημα προηγούμενου πρόεδρου, ζητήθηκε κτηριολογικό πρόγραμμα και από τις τεχνικές υπηρεσίες είχαμε το κτηριολογικό πρόγραμμα. Αυτά τα τρία, δηλαδή ουσιαστικά ήταν το πιστοποιητικό ακαταλληλότητας και το καινούργιο κτηριολογικό πρόγραμμα, που οριζόντουσαν οι αναγκαίοι χώροι σε 475 τετραγωνικά.